κύριε Βέμπερ, στα 5 λεπτά της ομιλίας σας επιτεθήκατε 5 φορές στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Για να βοηθήσετε τον πολιτικό σας φίλο, τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί να βλέπετε, κύριε Βέμπερ, τον κύριο Τσίπρα ίσως και στον ύπνο σας. Σας βεβαιώνω όμως ότι όπως δεν μπορέσατε να βοηθήσετε τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορείτε να βοηθήσετε και τον κύριο Μητσοτάκη. Η Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα είναι όπως ένα παιδί χωρίς πιστοποιητικό γεννήσεως. Δεν είναι ώρα για αμοιβαία επίρρηψη ευθυνών. Δεν είναι ώρα για blame game. Το κόστος ενός Brexit είναι απαγορευτικό για όλους και όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεν είναι ώρα να πετάει ο ένας τον μπαλάκι, κύριε Γιούνκερ, στο τερέν του άλλου. Φτάνει πια αυτό το τένις στην πλάτη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Ως Ευρωπαίος πολίτης ντρέπομαι για την αποτυχία του Συμβουλίου των Υπουργών και τονίζω ότι είναι η ώρα των ηγετών, των αρχηγών των κρατών, να πάψουν να κρύβονται πίσω από τους υπουργούς τους. Αλλιώς θα ακούμε εδώ μέσα φασιστικές κραυγές σαν της κυρίας Λεπέν που προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους πάνω σε ανθρώπινες ζωές. The challenge we face as Europe is enormous. It is a question of European principles and values of solidarity and humanism. I strongly believe that we can face this challenge. Να αναδείξουμε ιδιαίτερα με βάση την ελληνική εμπειρία τον ιδιαίτερα ακραίο χαρακτήρα της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Η δολοφονική επίθεση εναντίον του Σαρλί Εμπντό είναι φασισμός. Πρόκειται για μια σημαντική θετική εξέλιξη για την οποία εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο εργαζόμαστε εδώ και χρόνια και νομίζω ότι εκφράζω το Ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζοντας αυτή τη συμφωνία και εκφράζοντας την ικανοποίησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημείωσε με ικανοποίηση, κύριε Σεντένο, τις θετικές σας δηλώσεις για το τέλος των μνημονίων στην Ελλάδα. Ελπίζω να τις ακούσουν και ορισμένοι στην Αθήνα που επιδίδονται στο σπορ της καταστροφολογίας. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν 3 χρόνια, όταν ήρθατε εδώ, κυριαρχούσε ο φόβος του Brexit από το ευρώ και τώρα όλοι, ακόμη και οι φανατικοί σας αντίπαλοι εδώ μέσα, πιστοποιούν το Brexit από τα μνημόνια. Καταλαβαίνω την ευρωπαϊκή δεξιά και την ευρωπαϊκή άκρα δεξιά που ενοχλούνται γιατί ένας αριστερός πρωθυπουργός πέτυχε αυτούς τους θετικούς στόχους. Δεν τελειώσαμε με την κρίση, αλλά κάναμε ένα μεγάλο θετικό βήμα. Κύριε Ντομπρόφσκις και κύριε Μοσκοβισσή, ως πότε το Eurogroup θα αποφασίζει πίσω από κλειστές πόρτες? We have to create a strong progressive alliance based on a common ground of proposals that can play a decisive role in the EU level to combine realism with progressive radicalism. Γιατί όχι μια μεγάλη αριστερή προοδευτική ευρωομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο που να είναι αυτή και όχι η ακραδεξιά το αντίπαλο δέος στον νεοφιλελευθερισμό. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε μέχρι το 2019. Αλλά αυτό το στόχο νομίζω ότι πρέπει να το θέσουμε στον εαυτό μας. Ο διάλογος είναι οξυγόνο για την αριστερά και εμείς στην ευρωομάδα της αριστεράς θέλουμε μια αριστερά ενωτική, δημοκρατική, ανοιχτή, σύγχρονη, που να επωφελείται από το διάλογο και να μην φοβάται το διάλογο. Η Κομισιόν ζητά από τον Μπαγκλαντές για να συνάψει εμπορική συμφωνία να ισχύουν στον Μπαγκλαντές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό που ζητάτε από τον Μπαγκλαντές το αρνείστε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες? Έχουμε μια προκλητική φοροδιαφυγή της παγκόσμιας ελίτ σε βάρος του 99,99% της κοινωνίας. Γιατί οι μερικοί δημοσιογράφοι βρίσκουν περισσότερα στοιχεία από το Συμβούλιο, κύριε Μάσιχας, από την Κομισιόν, κύριε Μοσκοβισσή, από τα κράτη-μέλη, τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε ενισχύοντας την προστασία των whistleblowers? Θρηνούμε ήδη 23 νεκρούς από μια φωνική καταιγίδα, από αυτές που συμβαίνουν μια φορά στα 50 χρόνια. Αυτό που χρειαζόμαστε, κύριε Επίτροπε, είναι έμπρακτη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θέλω να στηριχτούμε κάποια στιγμή και στην κοινή λογική.
Είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χωρίς τους κατάλληλους πόρους? Η εξάλληψη της βίας εναντίον των γυναικών δεν είναι υπόθεση μόνο των γυναικών. Είναι υπόθεση και των ανδρών και κάθε πολιτισμένου ανθρώπου, γιατί η βία εναντίον των γυναικών είναι παραβίαση βασικού ανθρωπίνου δικαιώματος. A human rights-based approach, good governance, the rule of law, security and the central role of women in the new global framework. Ο κυβωτός του κόσμου προβάλλει το πρόσωπο μιας άλλης Ελλάδας, της Ελλάδας της ανθρωπιάς, της φιλοξενίας, μια αγκαλιά στα παιδιά, στις μονογονεϊκές οικογένειες, σε όσους έχουν ανάγκη ανεξάρτητα από εθνικότητα, χρώμα, φιλή, θρησκεία.